Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μίλησε για ένα εγκληματικό νομοσχέδιο, για τερατούργημα και πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλά κοσμητικά επίθετα και ουσιαστικά προσδιοριστικά και πραγματικά κανείς δεν ξέρει τι άλλο να προσθέσει. Αλλά η ουσία δεν βρίσκεται σε αυτή τη γενική εκτίμηση. Η Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε με αυτό το νομοσχέδιο έδειξε πολύ καθαρά το πρόσωπό της. Καθαρά και προκάλυπτα. Δηλαδή, λέει το εξής πράγμα, δεν το λέει στα λόγια, αλλά είμαι αποφασισμένη πάση θυσία να ανεβάσω στον ανώτατο δυνατό βαθμό το βαθμό εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Αυτό είναι. Ακόμα μεγαλύτερο το βαθμό εκμετάλλευσης. Και δεύτερο, είμαι διατεθειμένη να τσακίσω με κάθε μέσο το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, το κίνημα των λαϊκών στρωμάτων. Το είπε καθαρά. Βεβαίως, εμείς μια τέτοια ειλικρίνεια, όπως και την υποκρισία δεν επιβραβεύουμε, δεν επιβραβεύουμε και την προκλητική ειλικρίνεια. Όμως, πολλοί ονόμασαν αυτή τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο σαν την μητέρα των μαχών. Υπερβολικά πράγματα. Δεν υπάρχουν. Οι μάχες στο Κοινοβούλιο έχουν την αξία τους. Εμείς νιώθουμε την υποχρέωσή του μέσα να τη δώσουμε, αλλά η πραγματική μάχη, η μητέρα ή ο πατέρας των μαχών, κρίνεται όταν ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο. Έγιναν κινητοποιήσεις βεβαίως και πριν, αλλά για μας αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Και κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέμε. Παρά το γεγονός ότι το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό οργάνωσης. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας, που δεν ήταν εύκολη υπόθεση, άφησε στα χαρτιά πολλές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και της κυβέρνησης. Να σας θυμίσω ότι επέτρεπε συγκεντρώσεις η κυβέρνηση μέχρι 9 ατόμων. Μετά τους 9 τους έκανε 100. Και απεργίες γίνανε και χιλιάδες συγκεντρωμένοι, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες πόλεις, απέδειξαν ότι ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων, δεν λέμε ότι είναι όλοι έτοιμοι, μπορούν τους νόμους να τους μετατρέψουν στα χαρτιά. Όσες κουβέντες, ατάκες, φωνές να βγάλουμε μέσα στη Βουλή, το νομοσχέδιο περνάει και εμείς δεν θα επαναλάβουμε αυτό που γράφτηκε σε αυτογραφία της Αυγής, ότι είναι ένα θέμα. Όταν ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο, δημιουργεί και ορισμένα τετελεσμένα, δύσκολο να ανατραπεί μετά, υπάρχει και η συνέχεια και αυτό που λένε δεν έχουν άδικο. Από τη στιγμή που αν υπάρξει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω συνεργασίας, αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να καταργήσει αυτό το νόμο. Όχι γιατί δεν μπορεί να βρει ψήφους να το καταργήσει. Φαντάζομαι όσοι τουλάχιστον λέμε να μείνει στα χαρτιά θα ψηφίζαμε την κατάργησή του. Αλλά γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο νόμος είναι νόμος ο οποίος είναι απόλυτα συνδεδεμένος με την ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, απόλυτα σημαντός με τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Γιατί εδώ ακούσαμε και το εξής περίεργο, ότι υπάρχουν βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτά που γίνονται στην Ελλάδα έχουν γίνει προπολού στην Ευρώπη. Παγκόσμιες πρακτικές και όχι μόνο στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει για μας, τι σημαίνει να μείνει στα χαρτιά. Σημαίνει ότι δίνεται μάχη τόπο τον τόπο δουλειάς. Αν όλοι οι εργάτες ενός εργοστασίου, αν όλοι οι εργάτες και οι εργάτριες ενός κλάδου απεργήσουν, τι θα κάνετε, θα τους απολύσουν όλους. Τι θα τους κάνουν. Υπάρχει πείρα. Επομένως, θα μείνει στα χαρτιά όταν ο αγώνας, ο ενωμένος, ο άφοβος ξεκινήσει από τον τόπο δουλειάς, από τον κλάδο, στην περιοχή, στην περιφέρεια και στην πορεία γίνει πανελλαδικός. Και τέτοιοι αγώνες υπήρξαν και στο 19ο αιώνα και στον 20ο αιώνα με αποτελέσματα θετικά σε μια φάση. Ορισμένες περιπτώσεις πάρθηκαν πίσω. Βεβαίως, όταν παίρνονται πίσω τα μέτρα, στις συνθήκες του καπιταλισμού πρέπει να θεωρηθείς νικητής με την έννοια ότι μπορείς να συνεχίσεις και να κλιμακώσεις ακόμα πιο επιθετικά τον αγώνα του. Για μας είναι καθαρό, η Νέα Δημοκρατία στην προκειμένη περίπτωση δείχνει μεγάλη ταξική διορατικότητα. Έρχεται να πάρει τέτοια μέτρα, ένταση της ταξικής εκμετάλλευσης και αντιδημοκρατικά, αντεργατικά κτλ.
ιδιαίτερα απέναντι στο συνδικαλιστικό κίνημα, σε συνθήκες που έχει υποχώρηση, ιστορική υποχώρηση το κίνημα, γιατί τα παίρνει? Γιατί ξέρει πριν αρχίσει η αντίστροφη πορεία, που θα αρχίσει αργά ή γρήγορα στην ταξική πάλι, πρέπει να προλάβει, γιατί τότε δεν θα μπορεί να προλάβει. Έχει μεγάλη ταξική διορατικότητα από την πλευρά της. Δυστυχώς, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τι είπαν κυρίως? Όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο. Δηλαδή, εργάτη, εργάτρια, υπάλληλοι, χωρικαία, αγρότη, αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, άνεργε, πτυχιούχοι, επιστήμονα, περίμενε, τι περίμενε, την επόμενη μάχη των μαχών, τις εκλογές. Τον Οκτώβρη, τον Δεκέμβρη, σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν ενδιαφέρει για μας να κάνουμε πρόβλεψη. Είναι μια σημαντική μορφή πάλης, αλλά εμείς αυτή τη μορφή πάλης τη βλέπουμε σαν ένα σταθμό στην καθημερινή πορεία της ταξικής πάλης. Τι είπατε λοιπόν? Περιμένετε, καθίστε, δεν χρειάζεται να απειληθείτε και με απόλυση, δεν χρειάζεται τώρα να τρέχετε πάνω κάτω από καμιά διαδήλωση που και πού, και να έρθουμε κι εμείς μπροστά όταν δεν έχουμε κάνει και τίποτα για να οργανωθεί μια διαδήλωση, μια απεργία, και περιμένετε τις εκλογές. Αυτό είναι ο συνεπής αγώνας κατά της φιλελεύθερης πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και εμείς αυτά τα αντινεοφιλελεύθερα ή φιλελεύθερα μέτωπα, αυτά τα μέτωπα τα θεωρούμε ότι είναι μέτωπα τα οποία υποσκάπτουν, παροπλίζουν το εργατικό και το λαϊκό κίνημα, αντί να του δίνουν όθηση μέσα από ένα κλίμα ανάλογο να εξελιχθεί σε ένα ορμητικό ποτάμι αντεπίθεσης. Και, εν πάση περιπτώσει, ακούστηκαν εδώ σε αυτό το βήμα πράγματα τα οποία επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά ότι υπάρχει κοινή γραμμή πλεύσης ανάμεσα στα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή, σε όλα που κυβέρνησαν και σε μικρότερα κόμματα, όπως υπήρχαν και με άλλα μικρότερα κόμματα που δεν υπάρχουν σήμερα στη Βουλή. Θα πω ορισμένα παραδείγματα. Καταρχήν, λέει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, μπορεί να γίνει ανάπτυξη με μισθούς χαμηλούς και με αντεργατικούς νόμους και χωρίς συνδικαλιστικές ελευθερίες, αν μπορεί να γίνει, μιλάμε για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Καπιταλιστική ανάπτυξη, καταρχήν η όθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και η καθολική της ισχύ στα όρια ενός κράτους μιας χώρας έγινε μετά από μια μεγάλη γαλλική επανάσταση και άλλες αστικές επαναστάσεις που χρησιμοποίησαν τον εξοπλισμένο λαό για να πάρουν αυτή την εξουσία. Καπιταλιστική ανάπτυξη έχουμε την περίοδο δικτατοριών στην Ευρώπη και αλλού και στη Λατινική Αμερική. Έχουμε ακόμα και στις αποικίες. Παρότι ήταν αποικιοκρατούμενο, ήταν υποκαθεστώς αποικιακό, έγινε καπιταλιστική ανάπτυξη. Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν γίνεται ούτε με δημοκρατία, την αστική δημοκρατία, ούτε μόνο με κάποιες αυξήσεις μισθών κτλ. Γιατί μιλάμε για καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύει και μόνο αυτό το επιχείρημα, ότι η αλλαγή την οποία επιδιώκεται είναι απλώς αλλαγή διακυβέρνησης. Δεύτερο, έγινε συζήτηση, καταρχήν έγινε συζήτηση για την απεργία και το απεργιακό δικαίωμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή βεβαίως σωστά βάζουμε στο κάδρο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πρωταγωνιστής, αυτή έφερε το νομοσχέδιο. Αλλά δεν μπορεί να βγάλουμε από το κάδρο την περίοδο του ΠΑΣΟΚ, την περίοδο που συνεργασίες ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατίας, την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα παραδείγματος χάρη από στελέχη του ΚΙΝΑΛ και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που τώρα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία ήταν στελέχη και επί ΠΑΣΟΚ για τη σημασία των συνδικαλιστικών ελευθεριών και ξεκίνησαν από το 1964. Βεβαίως, το 1964 σε σχέση με το 330 ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος. Αλλά αυτή την αξία έχουν οι νόμοι. Εγώ να σας θυμίσω κάτι που δεν αφορά την εργατική τάξη, έτσι για να μην ξεχάσουμε και αυτούς. Όταν τα αποσπάσματα, τα εκτελεστικά αποσπάσματα της κυβέρνησης Σιμίτη τρύπησαν τα λάστιχα των τρακτέρ χιλιάδων αγροτών στην Εθνική Οδό, αυτό τι ήταν, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες? Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε τίποτα? Δεν υπάρχει το ιδιώνυμο για τη λαϊκή κατοικία? Για την ματέωση των πληστηριασμών? Δεν υπάρχει χτύπημα το μάτι, βεβαίως. Ήταν πολύ λιγότερα τα κρούσματα βίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν χρειάστηκε.
Γιατί δυστυχώς οι αυταπάτες και οι ελπίδες που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ απλώθηκαν σε ένα μεγάλο μέρος του λαού και δόθηκε και πίστοση χρόνου. Ήταν και κρίση και τάχα όλο οφείλονταν στην κρίση κτλ. Το λέω γιατί κοιτάξτε να δείτε. Ο καπιταλισμός αναπτύσσεται και με συνδικαλιστικές, λέει ο καπιταλισμός ενώ η κερδοφορία και το κεφάλαιο, και με συνδικαλιστικές ελευθερίες και χωρίς συνδικαλιστικές ελευθερίες. Έχετε μπερδέψει, δεν τα έχετε μπερδέψει. Όταν λέμε ανάπτυξη, τουλάχιστον να ξέρουμε για ποια ανάπτυξη μιλάμε. Ας πάρουμε και μία άλλη πλευρά. Για μας το κεντρικό ζήτημα, βεβαίως σωστά έγινε το 8ωρο, το 10ωρο, η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Η Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται ότι το 8ωρο θα μείνει, ξεχνώντας βέβαια ότι ο ημερήσιος εργάσιμος χρόνος είναι το καθοριστικό. Όταν πας σε ένα γιατρό, σου λέει πόσες ώρες κοιμάσαι, πόσες ώρες έχεις ελεύθερο χρόνο, πόσες ώρες δουλεύει. Δεν σου λέει πόσες ώρες είναι ελεύθερος χρόνος στη εβδομάδα, το μήνα ή στον χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς βεβαίως υπερασπιζόμαστε το 8ωρο. Όμως και όλα τα κόμματα σήμερα εμφανίζονται υπερασπιστές του 8ωρου. Η Νέα Δημοκρατία με το δικό της απατηλό τρόπο και τα άλλα κόμματα με το δικό τους. Όμως, μιλάμε, ο εργάσιμος χρόνος όμως, τον εργάσιμο χρόνο έτσι όπως τον τοποθετείτε και το μισθό με αυξήσεις και τα λοιπά, ταυτόχρονα γίνεται μία μεγάλη συγκάλυψη ότι ο εργάτης, ο υπάλληλος, δεν παίρνει μισθό που καλύπτει το 8ωρο. Ούτε το 10ωρο, ακόμα και 7ωρο να γίνει ο ημερήσιος χρόνος που εμείς παλεύουμε 5 μέρες τη βδομάδα, 7.35 κτλ. Αμείβεται για 2-3 ώρες δουλειάς. Η υπόλοιπη δουλειά είναι απλήρωτη. Η εργατική τάξη, η εργατική δύναμη μάλλον για να το πω καλύτερα, η ικανότητα του ανθρώπου προς εργασία, είναι το μέγιστο των εμπορευμάτων στον καπιταλισμό, γιατί παράγει νέα αξία. Τα μηχανήματα, αν τα αφήσεις αχρησιμοποιητά, δεν παράγουν καμία αξία. Το χρήμα, αν τα βάλεις σε μία ντουλάπα, δεν παράγουν καμία αξία. Και αυτή είναι η ιστορία. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, εμείς, όταν πηγαίνουμε στην εργατική τάξη, παίρνοντας υπόψη το σχετισμό δυνάμεων, ότι ένα μεγάλο μέρος είναι μη οργανωμένο, παίρνουμε υπόψη τα φτωχά λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρους, σε τι κατάσταση είναι. Βεβαίως τα παίρνουμε υπόψη. Αλλά εμείς, προβάλλοντας αιτήματα ριζοσπαστικά, παίρνοντας υπόψη το ρόλο της τεχνολογίας, τις βιομηχανικές επαναστάσεις, τέταρτη λέει βιομηχανική επανάσταση. Αυτό σημαίνει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, σημαίνει εξάωρο. Δεν ξέρω, σημαίνει 7ωρο, 6ωρο, 5ωρο. Και εμείς το δεχόμαστε. Το ΚΚΕ δεν μπορούσε το 1918 να προτείνει 7ωρο. Στις σοσιαλιστικές χώρες όμως η Σοβιετική Ένωση έγινε. Βεβαίως παίρνουμε υπόψη την επιστήμη. Αλίμονο. Εσείς όμως, αυτά όλα τα συγκαλύπτεται με τον εργάσιμο χρόνο που εμφανίζεται ότι ο μισθός καλύπτει το σύνολο του εργάσιμου χρόνου και το κουμπί είναι αυτό. Εργάσιμος χρόνος, ο αναγκαίος και ο απλήρωτος και δεύτερο η ατομική διευθέτηση που γίνεται για το τσάκισμα του εργατικού κινήματος. Είναι ακόμα χειρότερη η ατομική διευθέτηση από το έγκλημα που κάνει η κυβέρνηση με τους νέους αντιαπεργιακούς νόμους. Εμείς λέμε λοιπόν στην εργατική τάξη και στους συμμάχους της, στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Βεβαίως ο καπιταλισμός έχει μεγάλη δύναμη. Είναι δυνατός παγκόσμια. Αυτό είναι γνωστό. Και στην Ελλάδα. Και είναι δυνατός όχι γιατί υπάρχουν χαρισματικές ηγέτες και έξυπνα κόμματα, αλλά γιατί η αστική τάξη έχει την ιδιοκτησία και την εξουσία στα χέρια της. Όμως οι εργαζόμενοι έχουν ένα υπερόπλο στα χέρια τους. Ιδεολογικό, πολιτικό και όπλο μαχητικό. Και αυτό ο πυρήνας αυτού του υπερόπλου είναι στο να συνειδητοποιηθεί το εξής πράγμα. Ότι μια κοινωνία μπορεί να ζήσει χωρίς καπιταλιστές. Χωρίς εργατική τάξη εργαζόμενους δεν υπάρχει τέτοια κοινωνία. Θα μου πείτε, πού το είδαμε αυτό? Το είδαμε στον 20ο αιώνα. Και τελειώνω λέγοντας, ξέρω ότι θα μου απαντήσετε, μα πού είναι ο σοσιαλισμός σήμερα, πού είναι το σοσιαλιστικό σύστημα? Η νίκη της αντεπανάστασης στις χώρες του σοσιαλισμού είναι η μεγάλη επιβεβαίωση αυτής της γενικής μας θέσης. Ο καπιταλισμός είχε 500 χρόνια πείρας, βεβαίως όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά στις πρώτες χώρες που εμφανίστηκε. Η σοσιαλιστική οικοδόμηση ήταν ένα
καινούριο βιβλίο από ένα σημείο και μετά, χωρίς να προϋπάρχει σχέδιο. Δεν το λέμε για να αθωλώσουμε τα λάθη, αλλά ακριβώς σε αυτές τις χώρες δεν έγινε επανάσταση. Είδατε καμιά ένοπλη επανάσταση τύπου Γαλλικής, τύπου 1821, πήρε τα όπλα λαός και τους έδιωξε. Διαβρώθηκε το ίδιο το σύστημα. Πότε? Όταν απέναντι στα νέα προβλήματα που έβαιναν μπροστά τους, δανείστηκαν και χρησιμοποίησαν λύσεις του καπιταλισμού. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, άρχισε η διάβρωση και η υπόσκαψη. Ακόμα και τα λάθη που έγιναν στο σοσιαλισμό, που δεν τα συγχωρούμε, επιβεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Ότι μια κοινωνία μπορεί να ζήσει και να αναπτυχθεί με την εργατική τάξη στην εξουσία και δεν έχει ανάγκη τους καπιταλιστές. Όποτε τους χρησιμοποίησε, διαβρώθηκε.